τη ζέστη για να αγαπούμε, να προσέχουμε, να αντέξουμε. Πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ, αφόρητη. Καμίνη Κύπρος για 12η συνεχόμενη μέρα με την μετεωρολογική να εκδίδει την ένατη κατά σειρά κίτρινη προειδοποίηση για το διάστημα αυτό. Άργυρο Σταλατσιά καρφάνωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Για αντιμετώπιση του καύσωνα, οι Κύπροι ψηφίσουν κλιματιστικά και παραλία. Μακάρι να αγκαλάζει να σου πω κάμε το air condition, η αλήθεια. Σπίτι. Σπίτι με air condition. Air condition, μόνο. Σπίτι, air condition, παραλία. Καμιά παραλία γιατί αγιώς δεν γίνεται. Κρύα νερά, ψυχτικά. Καφέδες. Εδώ να μην βγαίνω πολύ έξω, μόνο όταν είναι απαραίτητο, να μένω στο σπίτι με το air condition. Οι Λευκοσιάτες κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από τη μαζική έξοδο από την πρωτεύουσα για τις διακοπές του Αυγούστου. Η ζεστή είναι ανυπόφορη με τους περαστικούς να διεκπεραιώνουν βιαστικά τις εξωτερικές εργασίες που έχουν για να επιστρέψουν στη δροσιά του κλιματιστικού. Ο υδραργύρος χτυπά ταβάνι και σε παράλια και ορεινά. 35 με 37 στα παράλια, εκτός από τα δυτικά όπου η θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς. Θερμοκρασία των 32 βαθμών θα καταγραφεί και στα ορεινά. Προσοχή στην διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος για όσους εκδρομείς θα ανέβουν στο Τρόοδος. Ο παρατεταμένος καύσωνας προκαλεί δυσφορία, ενώ όσοι ελπίζουν σε πιο δροσερές ημέρες θα πρέπει να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη δυστυχώς αναμένεται μικρή παραπέρα άνοδος, ίσως το 40 με 41. Είναι η περίοδος που χαρακτηρίζεται ως η πιο θερμή περίοδος για την περιοχή της Κύπρου. Δίκοπο μαχαίρι χρήση κλιματιστικού παρά την εκτόξευση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που καίει τις τσέπες των πολιτών. Αναγκαίων κακών τι να κάνουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε το καλοκαίρι, το ζεστό καλοκαίρι. Η τιμή του ρεύματος έμεινε στα ύψη, οι μισθοί έμειναν ήδη. Εντάξει, παλεύουμε τόσο μπορούμε. Εγώ ευτυχώς έχω για φωτοβολταϊκά στο σπίτι, άρα είναι κάποια ανακούφιση. Ρεκόρ κατανάλωσης ρεύματος καταγράφηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την ψηλότερη ζήτηση για φέτος την καταγράψαμε μέχρι στιγμή την περασμένη Πέμπτη. Οπότε η ζήτηση είχε ανέβει γύρω στα 1085 ΜΒ. Την Παρασκευή ήταν και πάλι σε εκείνα τα επίπεδα. Την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να έχουμε ακόμα ψηλότερη ζήτηση. Ο λιγόλεπτο blackout που σημειώθηκε τα ξημερώματα λόγω βλάβης στο σύστημα παραγωγής της ΑΕΚ βύθισε στο σκοτάδι διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο.